Για έλεγε για Παντελή Παντελίδη. Λοιπόν, Παντελής Παντελίδης, αποκαλυπτικός, μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής μας και είπε τα πάντα από την προσωπική του ζωή, εάν είναι ερωτευμένος, εάν έχει φάει χιλόπιτα, εάν σκέφτεται να παντρευτεί και να βάλει σύντομα το γαμπριάτικο και για όλους όσοι λένε ότι έχει καβαλήσει το καλάμι και είναι ένα διαδικτυακό σουξέ. Όχι, δα. Πάμε να το ακούσουμε. Το νέο τραγούδι του Παντελή Παντελίδη μιλάει για τον έρωτα. Αλλά ο ίδιος δεν είναι ερωτευμένος, όπως εξομολογείται στην αποκλειστική συνέντευξη που μας έδωσε. Οι θαυμάστριες παραλληλούν στο πέρασμά του. Μία όμως ήταν η γυναίκα που τον έκανε να πέσει στα πατώματα. Φυσικά, ποιος άντρας δεν έχει πέσει στα πατώματα. Φυσικά. Ήταν για τη γυναίκα που είχε γίνει και το μεγάλο σουξέ όταν σε πρωτογνωρίσαμε. Αυτό είναι πολύ προσωπικό, δεν χρειάζεται να το βάλεις. Πάντως για γυναίκα έχω πέσει τα πάτωμα. Φυσικά νομίζω ότι είναι η φύση του άντρα αυτή που όταν ερωτεύεται κεραυνοβόλα και γουστάρει είναι έτοιμος για όλα. Δεχτεί όμως και απόρριψη αυτό που λέμε χαριτολογώντας την παρέα χιλόπιτα από γυναίκα που την ήθελες πολύ. Φυσικά και αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει άντρας να μην το έχει συμβεί. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Τώρα αυτή την περίοδο είσαι ερωτευμένος. Και όχι είμαι ελεύθερος. Η αλήθεια είναι ότι όλη μέρα στούντιο, μαζί, πρόβες, αυτό, ξεφεύγεις λίγο. Μπορεί μόλις αρχίσουμε σιγά σιγά από το χειμώνα να γνωρίσουμε μια κοπέλα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια. Κάποια ακραία αντίδραση από θαυμάστερε που να σου έχει μείνει όμως. Εμένα μου συμπεριφέρεται με πολύ σεβασμό, πολύ αγάπη, μια αγκαλιά, ένα φιλί στο μάγουλο, αυτό. Κοστούμια έχει πολλά στην καρταρόμπα του για την πίστα. Γαμπριάτικο όμως θα αργήσει ακόμα να φορέσει. Εργένης είμαι ως τώρα, αλλά ο γάμος είναι στα σχέδιά μου σε 5, 10, 20 χρόνια. Δεν σε φοβίζει ο γάμος σαν ιδέα, δηλαδή. Όχι, θα φορούσες το γάμο. Έτσι κι αλλιώς και εγώ είμαι από μια παραδοσιακή οικογένεια και έτσι έχω μεγαλώσει. Με ελληνικά οικογενειακά πρότυπα. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν το έχω στην άλλη. Οι γονείς σου δεν σου λένε τώρα, εντάξει, έκανες την επιτυχία, αντίσου και γαμπρός. Όχι, καμία σχέση. Και γενικά οι γονείς μου δεν ασχολούνται με τα προσωπικά μου. Ο ίδιος παραμένει λαϊκό παιδί και η επιτυχία, όπως λέει, δεν τον άλλαξε. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Δεν κατακρίνω κάποιον που μπορεί να το κάνει, αλλά εγώ τουλάχιστον έχω ακριβώς τους ίδιους φίλους, μένω ακριβώς στο ίδιο σπίτι που έμενα και συνεχίζω στο ίδιο δωμάτιο που δούλευα και πριν να δουλεύω. Στο ίδιο δωμάτιο που έκανες επιτυχία μέσω του ίντερνετ. Βέβαια, ναι. Ναι, εκεί συνεχίζω η γράφω. Πριν από ένα χρόνο έγινε γνωστός από το διαδίκτυο. Σε ένα μικρό δωμάτιο τραγούδησε με μια ερασιτεχνική κάμερα το «Δεν ταιριάζουμε σου λέω» και έκανε το μεγάλο μπαμ. Υπάρχουν εκείνοι που τον θεωρούν φαινόμενο και άλλοι ένα διαδικτυακό σουξέ με ημερομηνία λήξης. Τι απαντά ο ίδιος? Όσον αφορά το αντικείμενο που θα προωθηθείς, το εργαλείο, το ίντερνετ θεωρώ ότι πλέον επειδή προχωράει ο κόσμος, προχωράει και τα εργαλεία που μπορείς να διαλέξεις για να προωθηθείς. Εγώ διάλεξα το ίντερνετ. Τώρα από εκεί και πέρα, αν με ρωτάς για κάποιους που μπορεί να είπαν ότι θα σβήσει γρήγορα ή ας πούμε είναι κάτι που απλά έκανε ένα μπαμ κλπ. Αυτό νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του, αλλά νομίζω ότι ο καθένας παίρνει και σιγά σιγά τις απαντήσεις του επί αυτού του θέματος και θα δείξει έτσι κι αλλιώς την πορεία. Δεν βιαζόμαστε. Έχεις μάνατζερ ή δεν έχεις? Όχι, δεν έχω μάνατζερ. Έχω συμβόλαιο με τον επιχειρηματία που έχω κλείσει και με αυτόν συνεχίζω. Από την αρχή της πορείας μου στη μουσική ξεκίνησα να παίρνω τις αποφάσεις μόνος μου. Έτσι θα ήθελα να γίνει και μέχρι το τέλος και αυτό δεν θέλω κάποιος να μεσολαβεί για μένα και να παίρνει κάποια στιγμή κάποιες αποφάσεις οι οποίες δεν καθρεπτίζουν εμένα. Eurovision, πώς τη βλέπεις? Πολλοί είναι αυτοί που είπανε στείλτε το Παντελίδη σε περίοδο κρίσης, να μας πει ένα ελληνικό κομμάτι, να μερακλώσουμε, να τους δείξει τι πάει να πει η Ελλάδα. Ποτέ δεν έβλεπα αρνητικά την Eurovision και μάλιστα κάθε χρόνο την παρακολουθώ. Είναι γενικότερα όταν υπάρχει μια γιορτή που έχει να κάνει γύρω από τη μουσική, νομίζω μόνο καλό μπορεί να είναι, δεν έχει να κάνει κάτι κακό.
Οπότε δεν. Αν σου γινόταν πρόταση, δηλαδή, μπορεί και να τη μελετούσες. Το μόνο που σου κάνει, γιατί. Dancing, τα βλέπεις αυτά, τα παρακολουθείς. Θα συμμετείχες σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε σοου χορού ή ας πούμε σε σοου. Δεν θα συμμετείχα σε κάτι τέτοιο, γιατί το μόνο που θα μπορούσα να συμμετάσχω είναι σε κάτι που αφορά τη δουλειά μου. Δεν είμαι χορευτής. Θα μπορούσε να συμμετέχει στο The Voice. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να γίνω κριτής σε ένα παιχνίδι μουσικής, γιατί και εγώ ακόμα σαν μουσικός κρίνομαι. Βλέποντας λοιπόν και ακούγοντας και τη συζήτησή μας, ξέρεις, διαψεύδεις και όλους όσοι λένε ότι έχει καβαλήσει το καλάμι, βέβαια. Έτσι. Άμα το έχει πει κάποιος αυτό, μάλλον το βγάλω το μυαλό του. Αυτό το παιδί αν αρέσει, νομίζω ότι αρέσει επειδή αυτό που έλεγε ο Σπύρος είναι πάρα πολύ σεμνό. Είναι σεμνό Πάτλος. Παιδί. Πάρα πολύ και εμένα και μου έκανε εντύπωση. Στη συνέντευξη καταπληκτικός, απαντάει σε όλα. Δεν έχει ταμπού. Ναι, στη Eurovision. Μιλάει πολύ ταπεινά για το ότι δεν μπορεί να κρίνει κάποιον γιατί ο ίδιος κρίνεται. Αλλά ακόμα και όταν τραγουδάει, υποτίθεται ότι εκεί μπορεί να έχει πάρει τον αέρα του. Τον βλέπει ότι τραγουδάει ακριβώς όπως τον γνώρισα μέσα από το YouTube. Με τα μάτια χαμηλά, ντροπαλός, που λες δεν μπορεί. Νιώθει άβολα στις κάμερες. Νιώθει άβολα και αυτό που είδα κι εγώ είναι ντροπαλός. Είναι σεμνός, είναι χαμηλών τόνων, είναι προσγειωμένος, είναι έξυπνος και στέκει στα πόδια του. Δηλαδή δεν, όντως δεν έχει καβαλήσει το καλάμι, τουλάχιστον αυτό έδειξε. Είπε όμως ότι θα φανεί στην πορεία το τι θα κάνω. Δηλαδή δεν το αποκλεί. Όχι να καβαλήσει το καλάμι, δεν έβρισε τους άλλους. Ναι, ακριβώς. Πάντως γνωρίζω από ότι είναι πάρα πολύ καλό στην παρέα, φοβερά χαβαλετζής και ότι έχει τρομερό χιουμορ, κάτι το οποίο μπορεί να μην φαίνεται, γιατί ακόμα στις συνεντεύξεις του είναι λίγο μαζεμένος. Δεν έχεις, ξέρεις, καταφέρει να τον... Να ληφθεί. Ναι. Και φέτος θα γίνει κοριτσομάνη εκεί πέρα. Θα είναι φέτος Πάολα, Παντελίδης και Σταν μαζί, παιδιά. Έχουν να κλάψουν κοριτσάκια στην ίδια πίστα. Αυτοί οι ευρηματικοί συνδυασμοί που βάζουν φωτιά στη νύχτα, νομίζω ότι είναι σατανικά δομημένοι και με στόχο να καλύψουν ένα μεγάλο target group. Τώρα θα έχει τον Σταν, θα γίνει το χαμός ο Μαύρος, θα βγαίνει μετά ο Παντελίδης, θα προετοιμάζει την τρελή καψούρα, θα λέει και τα δικά του που όταν τραγουδάει είναι λες και από κάτω είναι μια τεράστια παρέα και τραγουδάνε μαζί με την κιθάρα, όπως κάνει από ό,τι ξέρω ο Παντελίδης και στην προσωπική του ζωή με φίλους καλούς και αγαπητούς και εκλεκτούς, δεν θα πω παραπάνω για αυτούς, λαμόγια μεγάλα, παρένθεση. Και θα βγαίνει και η Πάολα και θα γίνει το χαμός ο Μαύρος. Άντε, να περιμένουμε να ξεκινήσουμε λιγάκι, να διασκεδάζουμε. Βλέπουμε τα μηνυματάκια σας. Έχετε ήδη ξεκινήσει εδώ και αρκετή ώρα και μας θέλετε.